στο Hilton για να έρθετε στην εκπομπή. Ενώ όμως η επικαιρότητα ορίζεται διαφορετικά από τις εξελίξεις. Mm-hmm. Έχουμε στο βάθος μια ενδοκυβερνητική κρίση σε εξέλιξη από εχθές το βράδυ. Ως εκ τούτου, αν γίνει αυτό, η διαπραγμάτευση περνά για λίγο. Έστω σε δεύτερη μοίρα θα έχουμε αύριο, λέτε, κυβέρνηση. Κυβέρνηση έχουμε και θα έχουμε. Σημαντικά είναι... προφανώς το λέω, με όλα αυτά που έχουν προκύψει. Ναι, ακούστε, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να το κρύψει κανείς. Υπάρχει μια κρίση μετά από την αντίδραση του συμμάχου μας, του εταίρου μας στην κυβέρνηση, του αρχηγού των ΑΝΕΛ. Μέχρι στιγμής οι ΑΝΕΛ είχαν αποδειχθεί ένας ιδιαίτερα αξιόπιστος κυβερνητικός εταίρος. Εγώ που είχα εκφράσει πριν από τον Ιανουάριο του 2015 επιφυλάξεις για τη συνεργασία μαζί τους, είχα διαψευθεί στη συνέχεια, γιατί ακόμα και σε θέματα που ιδεολογικά είχαν ισχυρή αντίθεση απέναντί μας, στο σύμφωνο συμβίωσης, στο θέμα της ηθαγένειας των μεταναστών, κατέγραψαν την διαφωνία τους αυτή, όχι όμως με εκβιαστικό τρόπο, καταψηφίζοντας τις διατάξεις με τις οποίες διαφωνούσαν, αλλά παραμένοντας στην κυβέρνηση. Πάντως πλέον δεν είναι το ίδιο, γιατί βλέπουμε ένα μπραντ φέρ μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζουν τον κύριο Μουζάλα και αντιστοίχως των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να υποστηρίζουν τον κύριο Καμένο. Και θέλω να πω πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το κυβερνητικό σχήμα, αν υπάρχει αυτό το κλίμα. Ακούστε, δεν είμαστε ίδιο κόμμα με τους ΑΝΕΛ. Η συνεργασία μας βασίζεται στο ότι θέλαμε να δώσουμε μια μάχη ενάντια στους ολιγάρχες, στην εγχώρια διαπλοκή, και ταυτόχρονα είχαμε και τις ίδιες απόψεις για το πώς μπορεί να ανορθώσουμε την οικονομία. Mm-hmm. Οι διαφορές μας παραμένουν. Αυτό που σας είπα όμως είναι ότι στο παρελθόν δείξαμε ότι μπορούμε να τις γεφυρώνουμε και να παραμένουμε στο ίδιο κυβερνητικό σχήμα. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι παροδική αυτή η κρίση. Θα συνεχίσουμε να μπορούμε να συνυπάρχουμε για το καλό της χώρας. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδεολογική αντιπαράθεση, γιατί υπάρχει στο τραπέζι το τελεσίγραφο Καμένου μέχρι αύριο τις 9 η ώρα το πρωί, ο οποίος λέει ή εγώ ή ο Μουζάλας. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν είναι προσωπική διαφορά. Νομίζω ότι κανείς δεν αρνιέται, ούτε ο ίδιος ο κύριος πρόεδρος των ΑΝΕΛ, ότι ο κύριος Μουζάλας ήταν ένας ιδιαίτερα πετυχημένος υπουργός. Εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη να στείλω ένα μήνυμα, το οποίο δεν είναι εχθρικό προς τον κύριο Καμένο. Αποτελεί, νομίζω, την αυτονόητη αναγνώριση προς αυτά που έχει κάνει ο κύριος Μουζάλας. Έγραψα στο tweet ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει κάνει κανένας άλλος Έλληνας πολιτικός περισσότερα για τους πρόσφυγες αυτό το διάστημα, περισσότερο για τα εθνικά συμφέροντα και για την τιμή της Ευρώπης. Κύριε Κατρούγκαλε, ο κύριος Καμένος δεν εστιάζει σε αυτό. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ότι τον θίγει το γεγονός ότι ο αρμόδιος υπουργός χαρακτηρίζει τα Σκόπια Μακεδονία. Και είναι δύο διαφορετικά ζητήματα, αν μου επιτρέπετε, αν είναι καλός υπουργός ο κύριος Μουζάλας και αν φέρνει ακόμα και την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό σε δύσκολη θέση με το να χαρακτηρίζει τα Σκόπια Μακεδονία. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Νομίζω ότι είναι πέραν κάθε αφισβήτησης ότι ο κύριος Μουζάλας είναι ένας πολύ πετυχημένος υπουργός στον τομέα του και ένας άνθρωπος με ήθος. Όχι από τον κύριο Καμένο. Να το πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο κύριος Καμένος, ακριβώς επειδή εκπροσωπεί ένα κόμμα που έχει το συγκεκριμένο σύστημα αξιών, θεώρησε ότι παρά τις εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος Μουζάλας, η αναφορά από αυτόν της Φίρομ, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με το όνομα απλώς Μακεδονία, ήταν ένα ολίσθημα. Πάντως και εσείς δυσκολεύεστε να το πείτε. Θέλω να πω, προτιμάτε να το λέτε. Γιατί μας έχει μείνει το Φίρομ. Τώρα ναι. Το άλλο μπορείτε να το πείτε και γρήγορα. Πουγουδουμού. Δεν λέγεται εύκολα. Σας λέω λοιπόν το εξής πράγμα. Ο ίδιος ο κύριος Μουζάλας παραδέχεται ότι ήταν λάψος, ένα ολίσθημα. Και νομίζω έτσι πρέπει να κρίνουμε τη συγκεκριμένη πράξη. Όχι σε μια συνειδητή ενέργεια που θα την κρίνουμε. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε αυτά που λέει ένας πολιτικός και τα πιστεύει. Διάβαζα ένα άλλο tweet, ας πούμε, του κύριου Κρανιδιώτη σήμερα. Πριν πάμε στον κύριο Κρανιδιώτη, με συγχωρείτε. Να πούμε λιγάκι τη διαφορά ενός ολισθήματος από κάτι που το πιστεύει κανείς πολύ. Ο κύριος Καμένος πάντως το λέει πολύ συγκεκριμένα και θέλω μια απάντηση πάνω σε αυτό. Να μην πάμε στον κύριο Κρανιδιώτη. Όχι, να σας λέει χαρακτηριστικά ή ο Μουζάλας ή εγώ. Δηλαδή, τι θα γίνει, εκεί είναι ο κυβερνητικός εταίρος. Εκεί στηρίζεται η συνεργασία και η κυβέρνηση. Ο κύριος Καμένος λέει ότι για μένα είναι σημαντική η υπεράσπιση του ονόματος Μακεδονία και για την πολιτική φυσιογνωμία που έχει το κόμμα των ΑΝΕΛ, αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Σας λέω ότι και γενικότερα η θέση της κυβέρνησης, γιατί επιχεί μια στάση που έχει διαμορφωθεί σε Συμβούλιο Αρχηγών, είναι ότι η ονομασία αυτής της χώρας δεν είναι Μακεδονία και ότι ο επιθυμητός πολιτικός σκοπός είναι μια σύνθετη ονομασία. Mm-hmm. Αυτό, για παράδειγμα, που με την αποστασία ότι ο κύριος Σαμαράς μετέωσε τη δεκαετία του 90. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως όμως είναι όταν κρίνουμε ένα πολιτικό. Δεν μην το κρίνουμε. Να την πετάξουμε, αφήστε με, κύριε, δεν πετάω μπάλα. Αφήστε με να ολοκληρώσω όμως την άποψή μου. Λέω λοιπόν
ότι είναι πράγματα που τα πιστεύει κανείς και τα λέει και πράγματα που ξεφεύγουν στη ρήμη του λόγου. Ο κ. Μουζάλας είχε έρθει σε αυτήν την εκπομπή απευθείας από το πεδίο, εξαντλημένος. Και το αντιπαραβάλλω με μια άλλη δήλωση ενός πολιτικού που είπε ότι θα ήθελε να δέσει πιστάγκωνα με σειρματόσκηνο τον κύριο Μουζάλα τώρα, και να τον πάει για εκτέλεση. Τώρα μου λέτε, συγκρίνεται αυτά τα δύο πράγματα. Ναι, αλλά πάτε να φύγετε από την ερώτηση. Θέλω μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Έχουμε από μια μεριά ένα κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, που έχει στελέχη. Σαν δεν κυβερνά ούτε ο κύριο Κρανιδιώτη. Δεν είναι λεπτό, κύριε Καρδούδαλο. Όχι, όχι. Κρίνεται. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή. Είναι από παραδρομή. Μπορεί να δέσει από παραδρομή. Μπορεί να δέσει κάποιον πιστάγκωνα και να το σπρώξει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και θα ταυτιζόταν. Κύριε Καρδούδαλο, η Νέα Δημοκρατία πραγματικά το διέγραψε. Σήμερα στη σημερινή ιδιοσιογραφία, όποιο είδε τι ειδήσει, ξέρει ότι τον διέγραψε. Αυτή τη στιγμή τον κύριο Κρανιδιώτη. Α αφήσουμε στην άκρη, γιατί αυτή τη δεν ενδιαφέρει κιόλα στη συζήτηση δική μα. Μα ενδιαφέρει πολιτική ποιότητα τη πολιτική. Γιατί αυτή τη στιγμή μα ενδιαφέρει αν θα έχουμε κυβέρνηση αύριο. Αν ο κύριος Καμένος, που δεν είναι και προβλέψιμος στις κινήσεις του, φαίνεται και από τις τελευταίες του κινήσεις και είναι και κάτι που τον χαρακτηρίζει. Αν ο κύριος Καμένος λοιπόν επιμείνει σε αυτή την στάση του και αν ο Πρωθυπουργός, γιατί οι διαρροές που έχουμε από το Μαξίμου είναι ότι δεν θα διαγράψουν τον κύριο Μουζάλα, δεν θα ζητήσουν την παραίτησή του. Η δική μου η πρόβλεψη είναι, την είπα και από την αρχή, ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Ναι, λέω σε αυτό το σενάριο, το ακραίο. Και όπως έχουμε μάθει να γεφυρώνουμε τις διαφορές μας, τις πολύ υπαρκτές διαφορές μας με τους ΑΝΕΛ, αυτό το καταφέρουμε και αύριο. Μάλιστα. Επειδή είστε και συνταγματολόγος, θέλω την άποψή σας, γιατί το άρθρο 38 του συντάγματος λέει ότι αν χαθεί η δεδηλωμένη, μπαίνουμε σε μια διαδικασία διερευνητικών εκλογών. Αν δεν πετύχουν αυτές, εντολών. Αν δεν πετύχουν αυτές, εκλογές. Τι βλέπετε να γίνεται? Ναι, αλλά το σύνταγμά μας στο άρθρο 84 ορίζει και πότε χάνεται η εμπιστοσύνη της Βουλής. Πρέπει να έχουμε είτε ψήφο εμπιστοσύνης που να απορριφθεί, είτε μια υπερψήφιση μιας ψήφου δυσπιστίας. Εγώ δεν βλέπω τίποτα από αυτά. Αν ο πάμε ίδιος, ο ίδιος να επιμείνω καμόνος. Λίγο. Όχι, θα σας πω γιατί αυτό που ρωτάτε είναι εκτός των δεδομένων που γνωρίζουμε. Φεύγοντας από το Μέγαρο Μαξίμου σήμερα, ο κύριος Καμένος δήλωσε ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει την κυβέρνηση. Δεν θέτει επομένως ζήτημα άρσης της εμπιστοσύνης του κόμματος των ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση, αφού παραμένει κυβερνητικός εταίρος, το προσωποποίησε στο θέμα του κ. Μουζάλα. Mm-hmm. Πάντως και εσείς στο tweet σας είπατε ότι ο κ. Μουζάλας έκανε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο για την προστασία των προσφύγων. Ναι. Σήμερα τα εθνικά συμφέροντα και την τιμή της Ευρώπης. Θεωρείτε δηλαδή ότι το μακεδονικό δεν είναι ζήτημα? Είπα ότι το μακεδονικό είναι ένα ζήτημα και ο ίδιος ο κύριος Μουζάλας δέχτηκε ότι δεν απηχεί τις απόψεις του ο προσδιορισμός της χώρας αυτής με το όνομα Μακεδονία. Και σας είπα ότι τους πολιτικούς τους κρίνουμε από τις πράξεις τους, ούτε καν από τα λόγια τους και πολύ λιγότερο από τα λάψους τους. Mm-hmm. Από τα ολισθήματα, τα φραστικά στα οποία μπορεί να περιπέσουν. Πάντως έχουμε πολλά ολισθήματα. Δηλαδή, ο κύριος Φίλης για τους πόντιους, ο κύριος Μπαλτάς για την ειδωμένη και ότι είναι τιμητικό, ο κύριος Μάρδας για τη διπλωματία ή πόλεμος. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Αυτό που είπε ο Αριστίδης, εγώ το συμμερίζομαι απολύτως. Ότι είναι η τιμή της Ευρώπης που αυτή τη στιγμή σέρνεται στη λάσπη συνειδωμένη. Όχι η τιμή της Ελλάδας. Γιατί εμείς ανοίξαμε σαν λαός την αγκαλιά μας στους πρόσφυγες και κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Και ως κυβέρνηση απορρίψαμε τις φωνές που ήθελαν να μην εφαρμόσουμε τη συνθήκη της Γενέβης, να στείλουμε τους πρόσφυγες από εκεί που ήρθαν. Εγώ αισθάνομαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Δεν διαφωνώ και εμείς όλοι αισθανόμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες και Ελληνίδες. Όμως οι υπουργοί γενικά, γιατί έχουν ένα συμβολισμό. Και φυσικά όταν γίνονται τέτοια ζητήματα και τέτοια λάθη, να το πούμε έτσι, αυτός που εκτίθεται πρώτα απ' όλα είναι και ο Πρωθυπουργός και έρχεται σε μια δύσκολη θέση, σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία. Δεν θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική? Απλά ρωτώ. Σας είπα για τον κύριο Μουζάλα, ήταν ένα φρασιστικό σφάλμα ενός ανθρώπου που ήταν στο πεδίο για πάρα πολλές ώρες και ήταν εξαντλημένος. Στην περίπτωση του κύριου Μπαλτά είναι μονταζιέρα. Επομένως δεν μπορεί να αποδίδεται μορφή στον κύριο Μπαλτά για τη διαστροφή των δηλώσεων. Θέλω να πω, όλοι το εξηγήσανε μετά. Επιμένω σε αυτό. Δεν θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία και για θέματα που, αν θέλετε, για να μην δίνουμε και δικαίωμα. Μα ξαναλέω, στην περίπτωση του ενός είχαμε ένα φραστικό ολίσθημα, στην περίπτωση του άλλου είχαμε μια δήλωση που εγώ προσωπικά την υποστηρίζω και που αποδίδω την κακή κριτική που ασκήθηκε σε βάρος της. Σε μονταζιέρα, δηλαδή σε συνειδητή παραποίηση αυτών που απομόνωσαν μία φράση και δεν είδαν τα συμφραζόμενα. Κλείνοντας, για να περάσουμε αμέσως μετά στα πολύ ενδιαφέροντα εργασιακά, ασφαλιστικά, τα οποία αφορούν και πάρα πολύ κόσμο και έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, εκτιμάτε ότι ο κύριος Καμένος μπλοφάρει, ότι πιέζει δηλαδή? Όχι. Ο κύριος Καμένος, σας είπα, είναι ένας πολύ ειλικρινής πολιτικός που εξέφραζε με τον τρόπο που ανταποκρίνεται στην ιδιοσυγκρασία του τις ιδεολογικές του απόψεις. Το εννοεί πάντως ο Μουζάλας.
Ποιος δηλαδή βλέπετε να υποχωρεί? Γιατί παίζει. Είναι δυνατόν ένας υπουργός της κυβέρνησης και μάλιστα ένας υπουργός άμυνας να παίζει? Αν φύγει ο κύριος Καμένος, λοιπόν, αν όντως παρατηθεί, τι θα γίνει? Σας είπα σε αυτό ότι η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν πρόκειται να διασπαστεί η συνεργασία που έχουμε με τον κόμμα των ΑΝΕΛ, ακριβώς γιατί βασίζεται σε προϋποθέσεις κατανόησης και κυρίως σε λόγους εθνικού συμφέροντος που παραμένουν ισχυροί. Άρα, πώς γίνεται να είναι και ειλικρινής και να μπλουφάρει? Μα σας είπα ότι και στο παρελθόν δεν είπα την μπλουφάρει, αυτό δική σας έκφραση. Ναι. Εγώ σας είπα ότι εξέφρασε με έντονο τρόπο πεποιθήσεις που έχει. Και ακριβώς επειδή έχω ως κριτήριο τη συμπεριφορά του το τι έκανε σε παρελθόντα χρόνο, όταν διαφωνούσε, ας πούμε, με νομοσχέδια, τα οποία τα καταψήφιζε μεν, αλλά παρέμενε στην κυβέρνηση, θέλω να ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί και αμέσως στη συνέχεια. Μάλιστα. Και μία απαντήση σας, κύριε Κατρούκαλε, στέλνουν το μήνυμά τους. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Και επιστρέφοντας, θα θέσουμε όλα τα ανοιχτά θέματα, έτσι όπως είναι στο τραπέζι διαπραγμάτευσης στον Υπουργό Εργασίας, για τις κύριες συντάξεις, επικουρικές συντάξεις και για όλα τα ζητήματα του ασφαλιστικού. Επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγα λεπτά.